Να αναφερθώ ότι επίσης ετοιμάζεται και μια καταγγελία, μια σοβαρή καταγγελία στη FIFA. Είναι η Επιτροπή Ηθικής και Διοντολογίας, την οποία ούτε και εγώ γνώριζα πριν από την τιμωρία του Platini και Blatter. Άρα ετοιμάζεται ένας φάκελος, ο οποίος θα αποσταλεί στην FIFA, στη FIFA για να διερευνήσει τυχόν θέματα παρατυπίες, θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Υπάρχει και το θέμα δεοντολογίας από πλευράς αποκλειστικά Κωστάκη Κουτσοκούμη. Σε περίπτωση που αυτή η μάχη κερδιθεί και επιβληθεί η οποιαδήποτε ποινή στον Κωστάκη Κουτσοκούμη, πλέον ο ίδιος θα πρέπει να αποχωρήσει κατά την άποψή μου από το ποδόσφαιρο για το καλό του ποδόσφαιρου, γιατί ήταν αυτός που διατείνε ότι το ποδόσφαιρο είναι καθαρό. Είναι μόνο στο μυαλό του καθαρό του κ. Κουτσοκούμνη και ο λόγος που το λέω είναι απλός. Έχω ενημερωθεί ότι κάποια θέματα τα οποία αν ήταν σε μικρατικό οργανισμό ή αν ήταν σε κρατική μηχανή και υπήρχαν αυτά τα θέματα ενώπιον της αστυνομίας, θα υπήρχαν ποινικά αδικήματα. Μάλιστα. Στο ότι η Ομοσπονδία διοικείται από ένα άλλο καθεστώς και θεωρείται, να τα ακούσει και αυτό ο κόσμος, ιδιωτική, κάτι σαν ιδιωτική επιχείρηση. Το κάτι σαν όμως ιδιωτική επιχείρηση. Αυτή ήταν και η πληροφόρηση που είχα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να διευκρινίσουν. Βέβαια, μιλάμε για Ομοσπονδία. Ακριβώς. Μια Ομοσπονδία η οποία υπόκειται στους νόμους της Δημοκρατίας και είναι μια Ομοσπονδία η οποία παίρνει κονδύλια από το κράτος. Ο φορολογούμενος πληρώνει την αστυνόμευση των γηπέδων και πολλά άλλα θέματα στο ποδόσφαιρο. Άρα θα πρέπει να τοποθετηθούν, να ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό. Τι ακριβώς σημαίνει ότι είμαστε και πώς ποιος μπορεί να χειριστείτε όποιο κακό σκήμενα συμβαίνουν. Έτσι. Συμφωνώ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ξεκαθάριση σε αυτό.